Μητσάκη δίπλα, υπέροχη. Σας βλέπω από το πρωί, βέβαια δεν σας ακούω πολύ. Βγαίνω στα διαλύματα λίγο και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Και με πήρε η Βάση Φούρλα να μου πει ότι βγαίνουμε στον αέρα. Ενώ θα δωρήσει πάνω αρχιντάκης η ομάδα μας δηλαδή. Και είναι πολύ συγκινητικό. Να είστε πάντα καλά και στους συναδέλφους, στην Τσοπερατέρ, σε όλα τα παιδιά. Είναι μεγάλη στιγμή για τη δημοκρατία σήμερα και έχετε πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ κουράγιο και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κώστα, πήρες μια μεγάλη απόφαση να μην επιστρέψεις. Γιατί? Γιατί και εδώ δίνουμε ένα στοίχημα και νομίζω ότι έχει και αυτή την αξία του στο ραδιόφωνο μας, στο κόκκινο. Νομίζω ότι πρέπει τα πράγματα να αλλάζουν. Εγώ θεωρώ ότι είμαι από τα περσινά ξύνα στα φύλλα, είμαι μεγάλος, νομίζω ότι πρέπει νέα πρόσωπα, νέα πράγματα και νέα στοιχήματα. Και νομίζω ότι αυτό το δίδυμο που βλέπω σήμερα είναι καινούριο, γιατί ο Γιάννης είναι πολύ έμπειρος, είναι πολύ καλός δημοσιογράφος και θα βγουν νέα πράγματα, νέες ιστορίες να γράφονται, να μην γυρνάμε πίσω, βρε παιδί μου, αυτό. Λοιπόν, και επειδή μας αρέσουν οι πρωτοτυπίες, δεν πρόκειται να δείξουμε πλάνα που είμαστε εμείς οι δύο, κοβόμαστε στον αέρα και όλα αυτά. Το παπιό, δεν θα το εννοώ, τον έχω στο γραφείο μου το παπιό. Ναι, δεν θα δείξουμε τον παπιό και δεν θα μιλήσουμε για τη δικιά μας τη σχέση. Θα μιλήσουμε για μια άλλη σχέση. Για να δούμε λίγο τα πλάνα και να ακούσουμε ήχο. Πριν ρωτήσω κάτι, καταρχάς να σας καλωσορίσουμε και εμείς εδώ, κάτω από τη γέφυρα. Μάλιστα. Ακούς. Είσαι εσύ και ο Γιάννης πριν από πόσα χρόνια? Κώστα, από τη Σεμίνα Διγελή, σε αυτό το στούντιο πριν από πόσο, 16-17 χρόνια. Ναι. Πού το βρήκες βρεθύριο αυτό? Ώρα Ελλάδος, λέγονταν η εκπομπή. Ώρα Ελλάδος. Παιδιά, είσαστε χάλια. Τώρα είσαστε πολύ πιο ωραίοι. Ναι, σε ευχαριστώ. Με τον καλό το λόγο αυτό το κορίτσι. Αυτό σας λέω. Με τον καλό το λόγο αυτό. Σας λέω ότι τώρα είσαστε πολύ πιο ωραίοι. Μάλιστα. Πώς ήμουν, χάλια. Ο Γιάννης είναι νόστιμος, δε εσύ. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, τα φρικιά της τηλεόρασης. Κοίτα εδώ. Άλλες εποχές, παιδιά, μπορούμε να. Εσύ είσαι σαν το Γκαρδέλ περίπου. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ. Ναι, για ρώτα. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς εσείς το νιώσατε. Γιατί εντάξει, εμένα και τα σποτ και τα τρέιλερ και ο Τσοπανάκος που ακούστηκε βεβαίως ήταν πολύ σημαντικό. Και όταν ήρθε η Τούρτα το πρωί στη Χαϊνά και στον Αγγελίδη, ξέρεις. Αλλά πώς το νιώσατε εσείς, πώς το βιώσατε αυτό? Εντάξει. Για μένα, να σου πω την αλήθεια, ήταν συγκινητικό, ένιωσα χαρά, ένιωσα αμηχανία. Αλλά εντάξει, νιώθω σαν να γύρισα στο σπίτι μου, ρε, σε αυτό το στούντιο που ήμασταν τόσα χρόνια. Ωραία. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση που είχαμε. Εγώ ήθελα μόνο ένα πράγμα να πω, Γιάννη. Ήθελα να πω ότι ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά και αυτά που περιμένει θα τα πάρει. Γιατί οι άνθρωποι της ΕΡΤ είναι άνθρωποι με εμπειρία. Είναι άνθρωποι με αυτοθυσία. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός στην προκειμένη περίπτωση είναι η γκρίνια. Τον λέω οπορτουνισμό και ρεφορμισμό. Όποιος γκρινιάζει είναι απέναντι. Και νομίζω ότι όλες οι δυνάμεις πρέπει να είναι στο καλύτερο αποτέλεσμα για την ΕΡΤ που πληρώνει ο ελληνικός λαός, την αγαπάει ο ελληνικός λαός και οι πολίτες που μένουν στη χώρα, και οι Έλληνες και οι φιλέλληνες. Και βενθερέμος που λέμε εμείς εδώ στο κόκκινο. Να είσαι καλά. Ωραία, γεια σου Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Γεια σου.